Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σχίζετε κομμάτια. Σε μια βαριά πληγή είπα ακόμα αιμορραγή, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητά να τραγουδήσεις ένα παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις στο γλέντι σας αυτό. Δεν θα ήταν σωστό αντίς για άλλο πιωτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Γελάτε ειρωνικά και λέτε μυστικά ίσως με κάποια καταφρόνια, μια και περάσαν χρόνια. Ατίκ, εσύ τι κλαις αιώνια, γιατί βαρυγκομείς, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Αμ δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, ούτε και οι ομορφιές στον κόσμο δίκαια μοιρασμένες. Και εδώ στη συντροφιά, σε κάθε ουρουφιξιά, ξεχνώ μια ομορφιά που γιώμισε μεράκι το παλιό μου τραγουδάκι. Μπράβο, Ζωζό! Μπράβο! Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται όταν η Ζωζό τραγουδάει. Σύεται το θέατρο. Και μάλιστα... Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος και κλαίει όλος ο κόσμος. Και κλαίει όλος ο κόσμος. Αλλά είναι ωραίο να μας πει ο Λάμπρος την ιστορία αυτού του τραγουδίου. Θα μας πει την ιστορία. Κύριε, δάμε ένα λεπτό. Αυτό το τραγούδι, το οποίο ερμηνεύει με τέτοια ευαισθησία η Ζωζό Σαμπτουτζάκη στη σκηνή του μπάντμιντον, είναι τραγούδι που έχει κρυμμένη μια ερωτική ιστορία και μια ερωτική προδοσία. Λοιπόν, ο Λάμπρος Ολιάβας θα μας πει για αυτήν. Ναι. Και θέλουμε να μας πεις και για τον Ατίκ. Ποιος ήταν, τι και πώς. Θα πεις πρώτα για το τραγούδι. Μα όλα τα τραγούδια του Ατίκ είναι άμεσα και βιωματικά. Ναι, αλλά τούτο εδώ ήταν πιο άμεσα. Είναι και η ιστορία της ζωής του, ακριβώς. Είναι οι σχέσεις του, είναι τα βιώματά του. Εδώ ακριβώς αναφέρεται στην κυρία από εδώ. Εγώ είμαι. Ναι. Τη Μαρίκα Φιλιππίδου, που ήταν η δεύτερη γυναίκα του, και αυτή να έγραψε και το είδα μάτια που ακούσαμε προηγουμένως. Αυτά τα μάτια, τα γαλανά και τα σκοτεινά. Με τίμησε με αυτό το ρόλο κύριος Λιάβας, θέλω να σας πω. Η Μαρίκα Φιλιππίδου λοιπόν ήταν η δεύτερη γυναίκα του, η οποία τον εγκατέλειψε ακολουθώντας τον Σταμάτη Μερκούρη, τον πατέρα της Μελίνας. Και κάποια στιγμή, για αυτήν είχε γράψει πάρα πολλά τραγούδια ο Ατίκ. Ήταν μεγάλος του έρωτας. Βέβαια. Αυτή η γυναίκα. Και ανάμεσα σε αυτά ήταν και το είδα μάτια, δεν θα σε πάντα γαλανή και πάντα νέα. Πάρα πολλά, το κι όμως, πολλά τραγούδια. Λοιπόν, η ιστορία είναι ότι, ότι η γυναίκα αυτή
μπαίνει στη μάντρα. Αυτή λοιπόν πάει στη μάντρα μαζί με το σταμάτη Μερκούρη και βέβαια ένα βράδυ. Τον Σούσουρο και όλοι ζητάνε την ώρα που βγαίνει ο Ατίκ, του λένε θέλουμε να πεις το είδα μάτια. Αυτός δεν αντέχει να το πει και λέει στο Ζαζά συνέχισε το νούμερό σου, μπαίνει μέσα, λέει το περίφημο. Μπαίνει στο καμαρίνι και ο Ατίκ παρετείται του έρωτος όσο και ο Βενιζέλος της πολιτικής. Και βγαίνει έχοντας γράψει το είδα μάτια που ακριβώς το ζητάτε να σας πω, που είναι βεβαίως από τα ωραιότερα. Απίστευτο, δηλαδή μέσα σε 10 λεπτά, Μιχάλη έγραψε αυτό το τραγούδι.